Στο σημερινό βίντεο θα σας παρουσιάσουμε το Compact Action τρίποδο της Manfrotto και μείνετε μέχρι το τέλος διότι έχουμε κλήρωση και ένας τυχερός θα κερδίσει το δικό του. Γεια χαρά σε όλους, είμαι ο Γιώργος Μασχαλίδης από το photocontest.gr και σας καλωσορίζω σε ένα ακόμη photo review εδώ στο κανάλι μας στο YouTube, χορηγία της εταιρείας Αλεξάνδρου Alba PV. Στο σημερινό βίντεο δεν θα μου πετάξει κάποιος το πακέτο γιατί είναι αρκετά βαρύ. Και είναι ένα τρίποδο, όπως είδατε και στην εισαγωγή. Το τρίποδο λέγεται Compact Action και η συσκευασία του είναι αυτή εδώ. Διαβάζω Tripod with Joystick Head και καταλαβαίνω κατευθείαν ότι πρόκειται για ένα τρίποδο κλασικό που όμως έχει μια ιδιαιτερότητα στην κεφαλή, έχει μια ιδιαίτερη κεφαλή την οποία θα δούμε στην πορεία, τύπου joystick που μας επιτρέπει να έχουμε πάρα πολύ εύκολη την κίνησή της και να επιλέγουμε γρήγορα και εύκολα το σημείο που θέλουμε να στοχεύσουμε με την κάμερα. Το μέγιστο ύψος του τρυπόδου φτάνει στα 1,55-1,5 μέτρο δηλαδή, ενώ το ελάχιστο ύψος όταν είναι κλειστά τα πόδια του τρυπόδου είναι περίπου στα 45 εκατοστά. Το βάρος 1 κιλό και 16 γραμμάρια, αρκετά compact και ελαφρύ λοιπόν, οπότε πάμε να ανοίξουμε τη συσκευασία. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που βλέπω ανοίγοντας το κουτί είναι ότι έχει μια κλασική θηκούλα το τρίποδο, το οποίο είναι πάρα πολύ χρήσιμο κυρίως για τη μεταφορά αλλά και για να μην χτυπάει και γρατζουνιέται το τρίποδο δεξιά και αριστερά. Αυτό είναι λοιπόν το τρίποδό μας. Πριν πάμε στα της κεφαλής που είναι και η ιδιαιτερότητά του, εδώ βλέπω 4 διαφορετικά κλιπάκια τα οποία ασφαλίζουν αρκετά σκληρά, αρκετά δύσκολα δηλαδή, και βλέπω ότι ασφαλίζουν μια χαρά, οπότε δεν έχω να πω κάτι άλλο. Είναι ένα κλασικό παραδοσιακό τρίποδο, κάτω έχει λαστιχένιες επιφάνειες για να μην γλιστράει στο πάτωμα. Αρκετά στιβαρό, καλή κατασκευή, εντάξει, compact είναι, μικρούλι είναι. Βλέπουμε εδώ και το Manfrotto στο ένα από τα τρία πόδια. Οπότε πάμε να περάσουμε στα της κεφαλής. Κατευθείαν βλέπουμε ότι δεν έχει την κλασική χειρολαβή όπως έχουν άλλες κεφαλές βίντεο ή φωτογραφίας. Έχει αυτό το joystick όπως το λέει και η εταιρεία, το οποίο στο πάνω μέρος του έχει μία ροδέλα η οποία σφίγγει ή χαλαρώνει ανάλογα με την κατεύθυνση στην οποία τη γυρνάμε. Πιο συγκεκριμένα, η ροδέλα αυτή στην ουσία χαλαρώνει όλη την κεφαλή για να μας δίνει ελευθερία κινήσεων και με μία πολύ εύκολη κίνηση σφίγγει εντελώς και ασφαλίζει για να έχουμε την απόλυτη σταθεροποίηση. Συνεχίζοντας το πλάι, βλέπω ότι έχει έναν έξτρα διακόπτη ο οποίος επιτρέπει στην ουσία την κάθετη θέση της κεφαλής. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι ένα βίντεο τρίποδο, μια βίντεο κεφαλή, διότι όσες κεφαλές γίνανε στο πλάι είναι για να κάνουμε κάθετες λήψεις, είτε πορτρέτων, είτε τοπίων, είτε οτιδήποτε άλλο. Οπότε πάρα πολύ σημαντικό με μια απλή κίνηση και έναν απλό διακόπτη να μπορούμε να μεταφέρουμε την μηχανή μας από landscape σε portrait. Πάμε να δούμε λιγάκι και το mount που έχει για την φωτογραφική μηχανή. Κλείνει και ασφαλίζει πάρα πολύ εύκολα το mount, το οποίο παιδιά είναι αυτό εδώ. Είναι μια απλή βίδα για να βιδώνει κάτω από την φωτογραφική μας μηχανή και εννοείται ότι έχει και το λογότυπο της Manfrotto στο πίσω μέρος. Οπότε αυτό ακριβώς βιδώνει κάτω από τη μηχανή. Βάζουμε εδώ τη μηχανή, ασφαλίζουμε και είμαστε έτοιμοι. Στο πλάι της κεφαλής βλέπω και μια ακόμη ροδέλα η οποία δείχνει συν και πλην, την οποία κουνώντας την πάνω και κάτω ρυθμίζουμε το πόσο σκληρή ή μαλακή θα είναι η ασφάλιση του mount. Η εταιρεία προτείνει αυτό το τρίποδο κυρίως για entry level και mid level μοντέλα DSLR, ωστόσο επειδή είναι πολύ μικρό και εύχριστο δίνει μαζί στη συσκευασία και ένα smart clamp της Manfrotto για χρήση με smartphone. Πάμε να το ανοίξουμε και αυτό ώστε να βάλουμε πάνω το κινητό και όλο μαζί να το βάλουμε πάνω στο τρίποδο να δούμε πώς στέκεται. Βιδώνουμε λοιπόν το plate ή αλλιώς το mount του τρυπόδου στο κάτω μέρος του clamp και στη συνέχεια προσαρμόζουμε το κινητό πάνω. Και όλο αυτό όπως είναι, ανοίγουμε την ασφάλεια, βάζουμε το plate εδώ και κλείνουμε. Κάπως έτσι λοιπόν μοιάζει με ένα κινητό πάνω, με τον ίδιο τρόπο ακριβώς προσαρμόζει και μία DSLR φυσικά χωρίς όλο αυτό το σύστημα και το μανταλάκι για το κινητό. Έχοντας λυτή την κεφαλή, βλέπω πραγματικά ότι είναι πάρα πολύ εύκολο να κάνουμε κινήσεις. Νομίζω ότι είναι κατάλληλο εάν το θέμα που φωτογραφίζουμε ή βιντεοσκοπούμε δεν ξέρουμε την ακριβή πορεία που θα ακολουθήσει, οπότε θέλουμε μία ελευθερία κινήσεων και έτσι με γρήγορες κινήσεις ακριβώς να στοχεύουμε εκεί που θέλουμε. Εννοείται βέβαια παρόλα αυτά, όπως είπαμε, ότι σφίγγοντας όλες τις ροδέλες και όλες τις ασφάλειες είναι ένα πάρα πολύ σταθερό, μια πάρα πολύ σταθερή κεφαλή για να κάνουμε και αργές ταχύτητες κλείστρου, αργές φωτογραφίες, long exposure κτλ.
Καταλαβαίνω ότι αυτό το τρίποδο προορίζεται για ερασιτεχνική χρήση, ωστόσο αυτό δεν σημαίνει ότι κάποιος δεν μπορεί να βάλει μια mid-range κατηγορία DSLR και να κάνει οποιαδήποτε δουλειά θέλει αξιοπερπέστατα. Το ότι είναι ελαφρύ, είναι compact, είναι μικρό, είναι κάτι που σημαίνει ότι το κάνει κατάλληλο για διακοπές, για περπάτημα, το οτιδήποτε, δηλαδή δεν θα σας δυσκολέψει να το έχετε μαζί σας, ειδικά με την τσάντα, με τη θήκη που έχει μαζί του, το κρεμάς στον ώμο και δεν έχει κάποιο βάρος φοβερό ώστε να σε κουράσει στη μεταφορά. Οπότε πριν κλείσουμε, αρχικά το τρίποδο αυτό βρίσκεται σε τιμή 66 ευρώ από 89, δηλαδή βρίσκεται σε προσφορά για λίγες ακόμη μέρες τώρα στις αρχές του 2020 και ένας τυχερός θα κερδίσει το δικό του μια κλήρωση που κάνουμε σε συνεργασία με την εταιρεία Αλεξάνδρου. Κάτω στο link της περιγραφής θα βρείτε όλες τις αναλυτικές πληροφορίες για αυτό το τρίποδο και φυσικά όποιος θέλει μπορεί να το παραγγείλει. Τώρα όσοι νιώθουν τυχεροί για την κλήρωση αφήνετε ένα σχόλιο κάτω στα σχόλια, κάνετε και μια εγγραφή να είστε συνδρομητές στο κανάλι μας στο YouTube. Και από εμάς, καλή επιτυχία. Παιδιά, πείτε καλή επιτυχία κι εσείς. Καλή επιτυχία. Πάμε μια όλοι μαζί τραγουδιστά. Καλή επιτυχία. Αυτά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που παρακολουθήσατε. Ευχαριστούμε και την εταιρεία Αλεξάνδρου που μας έστειλε ένα ακόμη προϊόν της Manfrotto για να σας το παρουσιάσουμε. Ήμουν ο Γιώργος, ήταν ο Δημήτρης, ήταν ο Πέτρος. Τα λέμε την επόμενη φορά. Γεια χαρά.